Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, το Καλαμάτα Πάμισος River Action επιστρέφει για δεύτερη χρονιά την Κυριακή 20 Αυγούστου στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου, παραπλήσια του Φράγματος. Κυριακή 20 Αυγούστου λοιπόν έχουμε το δεύτερο Καλαμάτα Πάμισος River Action 2023. Είναι μια εκδήλωση η οποία σαν ιδέα ξεκίνησε πέρυσι, έγινε το πρώτο, με σκοπό να μπορέσει η κοινότητα και ο Δήμος να προβάλλουν ένα φοβερό κομμάτι γης που υπάρχει εκεί, ώστε να εξελιχθεί με τα χρόνια ως ένας πόλος έλξης και τουρισμού αλλά και επενδύσεων. Από νωρίς το πρωί και μέχρι τη δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων με τη συμμετοχή φορέων αθλητικών, μορφωτικών και πολιτιστικών σωματείων της Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο. Την Κυριακή λοιπόν 20 του Αυγούστου, ξεκινώντας από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνοντας με τη δύση του ηλίου περίπου στις 9 το βράδυ, θα γίνει μια σειρά από δράσεις όπως και πέρυσι, με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων, οι οποίοι θα έρθουν, θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, θα διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι και ταυτόχρονα θα γνωρίσουν ένα σημείο στο Δήμο Καλαμάτας που δεν ήταν τόσο γνωστό τα προηγούμενα χρόνια, θα το προβάλλουν παραπάνω και θα το αναδείξουν και μέσα και από τα social ακόμα περισσότερο. Θα έχουμε μια παρουσία εκεί πέρα κυρίως με σκυλιά διάσωσης, όπου θα παρουσιαστούν να τα δει το κοινό, να δει πώς είναι και τις δράσεις που μπορούν να κάνουν. Επίσης θα έχουμε δράσεις σχετικά με πρώτες βοήθειες, ας πούμε πώς είναι η Λαβή Χάιμιλιχ που μπορεί να βοηθήσει, η Κάρπα. Θα έχουμε εκπαιδευτικό πινιδωτή να δείξουμε πώς γίνεται. Θα υπάρχουν και σωσίβια και άλλα έτσι διασωστικά που χρησιμοποιούμε στο νερό για να δείξουμε πώς είναι η χρήση τους. Μια ολοήμερη εκδήλωση σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας τόσο λόγω της προβολής του φυσικού της σκάλους όσο και των ποικίλων δράσεων που πραγματοποιούνται και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Στο χώρο που θα έρθει ο κόσμος είναι όλα δωρεάν. Θα μπορεί να γευτεί και να δροσιστεί με αναψυκτικά νερά, παγωτά και popcorn, θα είναι όλα δωρεάν όλη την ημέρα για όλους. Το πάρκινγκ είναι ελεύθερο και προφανώς δωρεάν, η είσοδος το ίδιο. Από την Καλαμάτα θα έρθει από δύο δρόμους. Μπορεί να έρθει από τη Θουρία που θα στρίψει αριστερά προς Μικρομάνη και θα κατευθυνθεί κατευθείαν στον Άρη. Μπορεί να πάει όμως βέβαια και από το δρόμο του Ασπροχώματος και στον κόβο της Μεσίνης να στρίψει δεξιά και να συναντήσει πάλι τον έξοδο προς Μικρομάνη να την οδηγήσει. Από Κυπαρισσία Φιλιατρά που έχουμε κόσμο και ενδιαφέρονται πάρα πολύ, θα έρθουν διαμέσου της Τριώδου. Υπάρχει η σήμανση που θα τους βοηθήσει. Όσο και αφορά από την παιδιά των Αρφαρών και πέρα, πάλι υπάρχει οδοσήμανση που οδηγεί κατευθείαν στο Φράγμα.